Καλώς ήρθατε στο κλειστό γυμναστήριο της 10. Ο προπαθλητής με το μάτς ανάμεσα σε την Dream Team και στους Μαγκόφιδες είναι το πρώτο μεταξύ τους μάτς για το Winter Cup. Έχουμε στο τζάμπολ για την ομάδα των Μαγκόφιδων τον Κολεύ και για την ομάδα των Συντρίν τον Βέρι. Νικητής θα είναι ο Κολεύ και η πρώτη κατοχή θα είναι για τους Μαγκόφιδες. Κολεύ θα δώσει την μπάλα στο Σγουρό. Σγουρός θα πάρει το σκριν. Θα δώσει και πάλι την μπάλα στο Κολεύ. Ο οποίος θα δώσει να πει μέχρι μέσα. Περνάει κάτω το καλάθι. Θα κάνει όμως λάθος πάσα η οποία θα κλαβεί από τον Μαδράκη. Φύγουν στον ενθουσιασμό Τερζίδη για 2-6 χώρες. Αν το πρώτο καλάθι για το μάτι του Σκριν. Θα πάρει το σκρίν από τον Κολεύ. Σαββίδης. Το πώς προσπάθησε τον Γεωργόπουλο θα το πει. Έχουμε φάουλ. Και κατοχή για τους Dream Team. Με το Σαλαβάτη. Κλείνεται από 2. Ο μπάλα όμως θα χτυπήσει το πόδι του και έτσι έχουμε κατοχή για τους Μαγκόφιδες. Ο Ρος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Σουτ τριών πόντων από τον Βεδόπουλο. Ο οποίος είναι εύστοχος και θα μπουν έτσι και οι πρώτοι πόντοι για τους Μαγκόφιδες. Ανοίξουν και αυτοί το σκορ 3-2 υπέρ των Μαγκόφιδων. Ωραίο πάση γκέμα εβδομάδα του Σιντρί, Μαυράκης, παίρνει τα βήματα, θα κάνει το σουτ άστοχος, μάχε τα rebound, λίγος υποδέκτης ο Σαββίδης. Ζουρός. Απέναντι στον Κόλεβο, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος. Παλεύουν εκεί για τα rebound τελικά. Η συγκρίνη στην αντεπίθεση. Θα περάσει πολύ όμορφα. Ο Τερζίδης θα τελειώσει με το δεξί του χέρι. Είναι δώσεις ξανά το βάθμα στην ομάδα του. Προσπάθησε να περάσει, θα είναι όμως άστοχη η προσπάθειά του και έτσι έχουν ξανά ευκαιρία οι Συντρίμ για να διαδούν τον αυτό το προβάθημα. Τριζίδης. Στο πώς για τον Ιβέρη, από εκεί πάλα στον Κραλόπουλο ο οποίος θα χάσει. Μακρινό rebound όμως του Σαλαβάτη και δεύτερη ευκαιρία για τον Συντρίμ. Μαυράκης. Τριζίδης, δίνει πάλα στον Ιβέρη, θα σουτάρει, είναι για 2, εύστοχος όμως. Ο οποίος όμως αποκτήρια εξαιρετικά από το Σαλαβάτη. Κόλλε, πιστάζει για τρεις. Είναι φαίνεται με το Σαλαβάτη. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί λοιπόν μια φορά. Η μπάλα όμως είναι για τους Συντρίμ. Σαμένα ζώνης από ό,τι βλέπουμε οι Μαγκόφιδες. Για να δούμε αν θα μπορούσαν να απεξέλθουν οι Συντρίμ. Μαυράκης να περάσει, η μπάλα μου σαν κλαπεί από το Σγουρό. Θέλει να φύγει γρήγορα στον ενθουσιασμό. Κόλλερ. Όλοι θα έχουν να παίξει στο φως, μια πάση στο Σγουρό. Σγουρός του κύριου στον Βεδόπουλο, ξανά Σγουρός, στάρει για 3, άστοχος. Rebound όμως, επιθετικό του Κόλλερ. Ξανά στον Σγουρό, ο οποίος ακόμη μια φορά μόλις θα δοκιμάσει και πάλι το shoot, άστοχο και αυτή τη φορά. Και πάλι rebound από τους Μαγκόφιδες. Σαββίδης, χωστάρει και πάλι άστοχος. Θα ήταν πολλές ευκαιρίες εδώ πέρα οι Μαγκόφιδες και θα δεχτούν και το foul.
Και έχουμε την πρώτη αλλαγή για το συντριμ. Θα σας αφιέξω μαυράκι. Θα μπει ο Τριζίτης ο Σπύρος. Στρώνει πόλου του Λιβέρη, άστοχο. Rebound από τον Γιώργο. Άστοχο, rebound όμως του Σγουρού. Σγουρό θα αφήνει να οργανώσει την επίθεση, δίνει στο φως για τον Γιωργάλο. Γιωργάλο θα γυρίσει εξαιρετικά με το δεξί χέρι, άστοχος. Και έχουμε δεύτερη ευκαιρία τώρα για τους Μαγκούς. Ο Εδόπουλος όμως θα μείνει πάρα στα χέρια. Λήξη 24 και έχουμε κατοχή για τους Σύντριμ. Για τους Μαγκούφιδες καθώς θα βγει εκτός ο Σαββίδης και θα μπει ο Καθαρίδης. Τελζίδης τώρα με την μπάλα. Είναι σαν αδελφό του. Αδελφή του σκρίνει από τον Λιβέρη. Μεγαλόπουλος. Περνάει εξαιρετικά ανάμεσα από δύο παίχτες. Αδελφή όμως το φάουλ. Και έχουμε δύο ελεύθερες βολές. Πρώτος βολές στο παιχνίδι. Έχουμε αλλαγή για τους συντρίμ. Θα σας βγει ο Λιβέρης και θα μπει ο Τρούχος. Πρώτη βολή έφτασε για τον Μεγαλόπουλο, 3-7 το σκορ. Τα χαμηλό σκορ από τα 5 λεπτά του παιχνιδιού. Δεύτερη βολή άστοχη. Και κατοχή για τους Μαγκούφιδες καθώς ο Τριζίδης. Με συγχωρείτε, ο Σαλαβάτης δεν μπόρεσε. Να δέσει την μπάλα εκτός και έχουμε και αλλαγή για τους Μαγκούφιδες. Καθώς θα δείξει ο Γιωργόλοφ και θα μπει στη θέση του ο Τριζίδης. Ρεβόπουλος θα είναι έλεγχος. Μακάζι στα για 3 airball. Και αυτή η επίθεση του Μαγκούφιδες για ακόμη μια φορά. Έχασε αρκετά καλά από τα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού. Σκορ όμως όπως και να έχει θα μένει 3-7. Μεγαλόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους συντρίμι. Σαλαφάτη σαν δεχτεί το φάουλ από τον Βεζόπουλο στην προσπάθειά του να περάσει. Με το ξεμακάρι στο Μεγαλόπουλο που ήταν για 3 και αυτό το σέρμπολ. Προσπάθησε να σου πει ο Σαλαβάτης όμως δεν ήταν αρκετό. Σγουρός, δεν με πιέζεται. Κρυθαρίδης, δίνει και πάλι στο Σγουρό. Σγουρός αντιχεί το σκήνο όμως έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Κρυθαρίδη πάνω στο σκριν. Τον Τερζίδης στη γωνία. Τον αδελφό του οποίου θα περάσει κάτω εξαιρετική πάσα. Μπερδεύονται και πέρα οι παίχτες. Και τελικά θα κλέψει ο Σγουρός. Κόλλευε την μπάλα. Σπάσε εντελώς ο Κρυθαρίδη όμως ο Τερζίδης θα την κλέψει και έχουμε time out. Έτσι θα έχουμε κλέψει. Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι με κατοχή για τους Μαγκούφιδες. Κόλλες. Έχει πάει στο Πιθαρίδη και θα ρίξει με τη σειρά του τον Τσομπανάκη ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Κόλλες θέλει να παίξει στο post. Ξανά η πάσα στον Βεργίλη ο οποίος θα χάσει το καλάθι.
Σαχίλη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Ένα καλός μετά από αρκετή ώρα και για τις δύο ομάδες. Σκορ είναι 3-9 με 3 λεπτά να απομένει. Κόλε, ίσως Γουρό. Σγουρός έχει τον ελεύθερο διάδρομο. Είναι εξαιρετικά στον Κόλε, ο οποίος θα στάσει στους τρεις πόντων και θα δεχτεί το φάουλ από τον Τσακίρη. Σγουρός τώρα στην επαναφορά. Κόλε, να το ξεχωρίσει, τα άστοχο. Βλέπω εκεί πέρα τη συντρίμ, όμω Τερζίδη θα καθαρίσει το rebound και θα δεχτεί το φάουλ από τον Σγουρό. Νίκος Τερζίδης για ακόμα μία φορά στη γραμμή των λεπτών βολών. Άστοχη η πρώτη βολή. Έτσι η δεύτερη. Αλλά έχει πατήσει και δεν μετράει η βολή. Ξανά στο Βερτζίδη, ο οποίος αυτή τη φορά θα έχει στοχίσει. Θα κάνει το 5-10. Ο Τερζίδης πάσα, μια πολύ φιλόδοξη πάσα. Τον Τρούκο, για μας θα κλαπεί. Μπορώ να την πάλα και θα έχει το φάουλ από τον Τρούκο. Και έχουμε αλλαγές. Για τους μακρύφιδες έξω ο Σγουρός, μέσα ο Σαββίδης. Και έχουμε και αλλαγή για τους συντρίμ, καθώς είναι έξω ο Νίκος Τερζίδης. Θα μπει στη θέση του ο Μαυράκης. Γιωργόλοφ. Τσομπανάκης, θα σταματήσει ο Στάρι, άστοχος. Τώρα έχουμε εφηδιασμό. Είναι τον Τζακίρη, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ στην προσπάθειά του για να ψωγήσει αυτή τη βολή. Και έχουμε δύο ελεύθερες βολές. Και τόσο έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για τους μαγκούφιδες. Θα βγει εκτός ο Ψαρίδης. Και θα μπει στη θέση του Δεδόπουλος. Πρώτη βολή άστοχη για τον Τζακίρη. Ένα και 40 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεδόπουλος. Είναι την πάση του Σαββίδη. Σαββίδης που αφήνει να ξεμακαριστεί. Βρίσκει το Βερτζίδη. Βρίσκει από εκεί ξανά στον Δεδόπουλο. Προσπίσεις. Πολύ καλή άμυνα από τους Συντρίμ. Ένα σούτ απελπισίας. Με την μπάλα πολύ όμορφη προσπάθεια, γιατί όμως θα είναι άστοχη. Έχουμε λοιπόν τον Γιωργόλο, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ από τον Στουρ Τερκίδη. Παίζει πάρα πολύ ωραία το pick and roll με τον Γιωργόλο και μειώνει μαγκούφιδες. Του Ρόγλου τώρα, σύντρων πόντων άστοχο. Rebound από
Μπροσαχίδη. Τον πίσω τελευταία δευτερόλεπτα του Κυριόφου. Παγνάκη. Σύντομα πίσω τον άστοχο. Έχουμε τώρα το Μαυράκι. Συνήθως τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου. Δεν υπάρχει στο Μαυράκι. Μαυράκης, πιο όμορφα, κουμπάλα. Στον Τερζίδη, θα κοπεί ο Τερζίδης. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 7-11. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το αγώνα του σκορ είναι 7-11. Υπέρ το συντρίμ. Με ακούθηκε ακόμη μια φορά σαν ένα ζώνης. Ο Νίκος Τερζίδης βρίσκεται εξαιρετικά το Λιβέρι, ο οποίος όμως θα αστοχίσει και έχουμε rebound από τον Κόλε. Και η συντρίμηση άμυνα ζώνης, εξαιρετική άμυνα από τον Νίκο Τερζίδη, ο οποίος θα στείλει στον ενδιασμό τον Μεγαλόπουλο και με το δεξί layup θα κάνει το 7-13. Ο Πόντων άστοχος και έχουμε rebound του Σαλαβάτη. Η μάχη είναι καλά υπέρ του Μακούφιλεν. Σαλαβάτης περνά εξαιρετικά. Θα την έσει πολύ όμορφα τη φάση. Φέρνοντας διαφορά στους 5 πόντους. Στος Γουρός, Γουρός και πάλι στο Σαββίδη. Σαββίδης ο Δόπουλος, Δόπουλος για λίγο δεν κάνει την μπάλα και έχουμε λήξει της επίθεσης. Σαββίδης η μπάλα έμεινε στα χέρια τον Μαρούφιδο. Νίκος Ευζίδης περνάει πάρα πολύ όμορφα. Σχεδόν να μαρκάρει, ίσως να κάνει το 10-17. Κόλε βγαίνει στον Δόπουλο, ο οποίος στάρει για 3 έκτοχο. 13-17, ο Δόπουλος αυτός που κρατάει ζωντανούς τους Μαγκούφιδες. Ξανά σε ενδιασμό ο Μεγαλόπουλος, ο οποίος θα χάσει μόνος του το lay-up. Ρώτησιμο από το Μαυράκι. Προσπάθησε εκεί να δώσει μια αρκετά εντυπωσιακή πάσα, δεν μπόρεσε. Κλέβει την μπάλα ο Γεωργόλοφ, ο οποίος θα κάνει airball. Τερζίδης Νίκος δίνει στο Μαυράκι, αφήσει με τη σειρά του στον Μεγαλόπουλο, ο οποίος αυτή τη φορά θα τελειώσει εύστοχα τη φάση, κάνοντας το 13-19. Βεζόπουλος πάλι για 3, αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος και έχουμε rebound του. Πέρις για 3 άστοχος, rebound του Σαλαβάτη. Σαλαβάτης πιέζεται, shoot άστοχο, rebound του Γουρού. Εδώ που λεζίνει ο Σαββίδη, ο Σαββίδης από εκεί στο Γεωργόλοφο, ο οποίος έτσι οδήσει. Θα κάνει το 15-19. Μαγκούφιδες αυτή τη στιγμή είναι και 4 πόντους πίσω. Σαλαβάτης. Ένα πανέμορφο μήτρο είναι σούτ από Σαλαβάτη, ο οποίος θα έχει το σούτ και δείξει ότι είναι αρκετά καλός. Μαγκούφιδες
είναι στους Σαββίδες. Σαββίδες θα πηγαίνει τώρα για 3. Θα στοχώσει ακόμα ένα λεπτό του Σαλαβάτη. Ο οποίος φέρνει τον ευδιασμό. Θα κάνει όμως βήματα. Και έτσι έχουμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες, καθώς μπαίνει μέσα ο Τεψίδης, ο Σπύρος και ο Τουρόγλου. Μέσα ο Τουμπανάκης και ο Βεζίρτσης. Σκορ είναι 15-21, 5-40 πριν από τον πρώτο ημιχρόνο. Αντίο το δεκάλεπτο δεν ήταν αρκετά γεμάτο σε φάση στο θέαμα. Τουλάχιστον το πρώτο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου μας έχει δείξει το αντίθετο. Ρωζίνσο Ευδόπουλο, Ευδόπουλος ακόμη μια φορά για τρεις άστοχος. Και έχουμε rebound για τους τρίμους, που είναι θέλω να βγουν σε ενδιασμό. Σπυρός Τεζίνης είναι εξαιρετικά στο Λιβέρι. Έχουμε μάθει νόρι rebound από τον Τουρόγλου. Λιβέρισε ξανά τώρα στον Νίκο Τριζίδη για να οργανώσει την επίθεση. Σαλαβάκης εξαιρετικά απέναντι στον Τριζίδη, ο οποίος είναι μόνος του και θα ευστοχίσει. Σγουρός δίνει τον κόλλερ ξανά, σγουρός δίνει από τρία άτομα, θα σουτάρει άστοχος, rebound του Λιβέρι. Τερζίδη βγαίνει στον βιασμό, δίνει στον Τουρόγλου, ο οποίος θα χάσει το σουτ, rebound πάλι από τον Τερζίδη, καλά και φάουλ. Τρούκος. Επαναφορά θα δώσω
Σαλαβάτς, Σαλαβάτς και πάλι Τουρόγλου, Τουρόγλου, τα ψάρει για 3, άστοχος. 3 down to the zip. Θέλουμε να κλέψει την μπάλα, θα κάνει φάουλ. Και έχουμε αλλαγή για το συντριμ. Θα βγει ο Τρούπκος. Σαλαβάτης έκανε όμως λάθος πάσα. Και έφτανε και τώρα πέφτει στον Συντρίν. Και έτσι έχουμε ακόμα μία επίθεση στον Συντρίν. Σουρός, σκάρει για τρεις άστοχος, rebound του Σαλαβάτη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι από τα παρόμοια του Συντρίν. Είπασα, του Λιβέρη, πολύ όμως πάση γέν, Σαλαβάτης. Και θα δεχτεί το φάουλ από τον Τσομπανάκη. Σαλαβάτη. Έχεις το πόδι. Έφτασε η δεύτερη. Πάρα και δεν ξέρω από τις διαδικές, έχω πάλι κάποιες δύο μαγκούφιδες. Θα βγει εδώ πέρα στον Βεζίρτη, ο οποίος θα κάνει λάθος πάσα και έτσι έχουμε επίθεση για τους συντρίμ. Και Βεζίρτης εξαιρετική πάσα στον Λιβέρη, ο οποίος θα εφοχίσει κάτω από το καράκι και θα πάει διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό. Πάλα πέραν στο Σαββίδη, θα μπει μέχρι μέσα και θα εφαρθεί στο καλάθι με όμοιμα κούπιδες. Βλέπουμε δεν μπορούν να ξεφύγουν κάπως στην τρίμη. Ξανά σε άμυνα ζώνη. Είμα κούπιδες. Για 3 άστοχος, rebound του Νίκη Περζίδη, ο οποίος θα αναπέξει ακόμα μια φορά στον εμβιασμό. Εξαιρετική πάσα στον Τσακίρη, ο οποίος θα στείλει τη διαφορά και πάλι στους 10 πόντους. Ένα λεπτό πριν από το τέλος. Δεζόπουλος, ένας πάλι του Βανάκη. Κόλεφ, δοκιμάσει ένα σούτ άστοχο. Και δείτε ακόμα μια σημαντική πάσα, Τσακίρης με το Λιβέρι, εξαιρετικό σουτ από το Λιβέρι. Πραγματικά δείχνει την ποιότητά του. 30 δευτερόλεπτα να απομένουμε. Είναι η τελευταία επίθεση που έχουμε με τον Φιντόν, το πρώτο ημίχρονο. Βεζόπουλος στη γωνία, Όλεγ. Δίνει απέναντι στο Τσομπανάκι, ένα σουτ του Σαββίδη, άστοχο.
Περσίδης. Δεν είναι πάντα Τζακίρη, 10 δευτερόλεπτα. Σπύρος Περσίδης για 3, άστοχος, μακρινό rebound. Κανενός, αλλά το πρώτο ημίχρονο έχει τελειώσει. Το σκορ είναι 22-34, υπέρ των συντρίμ, εκτός μισή. Και επιστρέφουμε και το δεύτερο ημίχρονο αφού στον αρπαστικό αγώνα. Μακούφιδες συντρίμ, 22-34. Τώρα έχουμε τις Μακούφιδες στην κατοχή. Εδώ Κιθαρίδης. Είναι απέναντι στο Τσοβανάκι. Τσοβανάκι, σκουρό, σωστάρι, άστοχος. Ρίμπαουντ του Μεγαλόπουλου. Ως μπάσα να δώσει την μπάσα. Στον Ιβέρι δεν θα μπορούσε να ξεκρατήσει όμως. Συγκίνει με την κόμπη και το Γιώργο Λοκ. Δεν θα μπορέσει όμως να βάλει το καλάθι. Μαντάξει πιέζεται. Σεξίδης, στη γωνία του Μεγαλόπουλου. Μεγαλόπουλου στον Σαλαβάτη. Σαλαβάτη στη γωνία του Λιβέριο. Ωραίο πάση γέι, Μαυράκης. Βάκη να πει μπάλα από τον Βεζίλτζη. Η κατοχή όμως και πάλι στο Μαυράκη. Επιστρέφουμε μετά το τελευταίο time out. Σκορ εξακολουθεί να είναι 22-34. Και κατ' ουσίαν συμβαίνει το Μαυράκι στην επαναφορά. Βέρνει τώρα και έχουμε φάουλ. Μαυράκι. Μαυράκι. Μεγαλόπουλο, μεγαλόπουλο στο σκύριο πόντο, άστοχος. Έχουμε εκεί μάγει ο rebound, μεγαλόπουλο ξανά. Μαυράκι στη γωνία του Τερζίδη. Τερζίδης, Ολιβέρη, Σαλαβάτης. Τελειώνει ο χρόνος, σουτάρι, άστοχος. Σουγουρός τώρα με την μπάλα. Πάσα του Βεζίλτζη, δεν θα μπορέσει να την συγκρατήσει ο Πιθαρίδης. Έτσι έχουμε κατοχή για ακόμη μια φορά για τους συντήμ. Λιβέρης, εξαιρετικό κόψιμο, μια φοβερή πάση του Μαυράκη, δεν θα συγκρατήσει μια φορά. Σγουρός τώρα στην κατοχή. Κιθαρίδης. Κιθαρίδης είναι στον Σγουρό. Σγουρός, πολύ όμορφη πάσα στον Γιωργόλοφ. Όμως η μπάλα έχει χτυπήσει στο διχτάκι. Έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. Τώρα. Θα δώσει τον Νίκο Τερζίδη. Τερζίδη σε διάσου Σαλαβάτη. Με ακόμη χαμηλή ευκαιρία να αντιληφθεί ακόμη περισσότερο σκορ. Για τους συντρίμ. Σου
Σουγκρό. Θα δώσει πάνω στον Δεδόπουλο. Σουγκρό, ξανά Σουγκρό. Τσοπανάκης, με εξαιρετικά. Την μπάσα, Σουγκρό για τρεις, άστοχο. Μπάλα για συντήρηση. Για τον Λουφέρι Σουτ άσοχο της φύσης. Εκεί παλεύει για τον Λιβάουν. Δεν θα προσπαθήσει να κερδίσει όμως. Σουρός. Όπως θες πάσες. Θα κλαθεί όμως η μπάλα. Ναι, καλό πως δεν χάσει. Αλλά είναι πολύ εύκολο φαινομενικά τα λάθη. Έχουμε φάουλα από τον Μεγαλόπουλο. Για τους μαθητές. Δεδόπουλος. Λοιπόν, Τσοπανάκη, Τσοπανάκη, ξανά στον Δεδόπουλος. Δεδόπουλος, Σύπριον, Φόντον, άστοχος. Περιμπάουν το όμως πόλε. Δεδόπουλος, σγουρός. Σγουρός, ξανά στον Δεδόπουλο. Ακόμα ένα Σύπριον, Φόντον και αυτό άστοχο. Σγουρός τώρα. Και έχουμε... Ένα τραυματισμό. Είναι το τραυματισμό. Έχουμε τον εσάς συνεχιστικά μονικά. Και έχουμε κατοχή για τους μακούφιδες και τους γουρό. Ένα πολύ όμορφο πάση James Γουρός, θα δώσει μπάλα στον Τσοπανάκη, θα περάσει μέχρι μέσα. Άστοχος, πάλι όμως rebound από τον ίδιο. Δεδόπουλος. Δεδόπουλος, δισκάτσα αυτή τη φορά. Είναι την πάση πόσο δεν ζήτησε, αλλά έχουμε φάλει χαμηλά. Και έτσι οι μαθητές μας έχουν ακόμα μια ευκαιρία για να μπορέσουν κάπως να μειώσουν την εισβάλλοντα διαφορά. Τσομπανάκης για τρεις, άστοχος, rebound του Νίκου Τερζίδη. Εξαιρετικό καλάθι, εξαιρετικό και πολύ δύσκολο από τον Τουρόγλου. Τσοπανάκης. Σκουρός για δύο, άστοχος. Θα μπορέσει να συγκρατήσει ο Κόλεβ. Και έτσι έχουμε κατοχή για τους Μουρίν. Κίνηση από τη Σιντρίμ, άσχομαι το καλάθι, το σκορ παραμένει 22-36. 4,5 λεπτά πριν από το τέλος. Δεδόπουλος για Σιντρίμ πόντων, άσχομαι και αυτό. Μακρινό λοιπόν Τερζίδη, ο οποίος θα στείλει πάρα σε ευθιασμό. Πάρα πολύ όσο μπερδεύει τον εσύ πέρα ο Τουρόγλου. Έχουμε ευθιασμό αυτή τη φορά για τους μαγκούφιδες. Έχουν γυρίσει όμως. Έχει γυρίσει η άμυνα. Πάρα πολύ όμορφη πάσα. Του Βεζίδη στον Κόλε, ο οποίος όμως θα το πει. Και έχουμε time out για τους μαγκούφιδες. Ερχόμαστε σε λίγο. Και επανερχόμαστε μετά από το time out, το οποίο πήραν οι μαγκούφιδες. Η συντρίμη στην κατοχή. Η οποία όμως
Και όμως ακούγεται και μια λάσπα στο Τσακίρι και τσαλάζει ακόμα μια φορά η κατοχή του Κίνης. Βολο. Βολο όμως την μπάλα στον Κρυθαρίδη. Πολλέ, το πόσο άστοχο. Rebound. Μια στιγμή που θα βγουν στο εφηδιασμό Τσακίρι για να δούμε. Ένα πάρα πολύ όμορφο φλόντερ. Θα κάνει το 22-38. Στους Σαββίδους, Σαββίδης, Στόνι Τζοβανάκη, Αυγή, Κόλεκ. Κόλεκ, γυρνάει εξαιρετικά, θα κοπλούσε από κανονικά από τον Τρούπο. Όλοι πολύ εύστοχοι για το πόλε. Δεύτερη βολή όμως θα είναι άστοχη. Σαλαβάτης, ο οποίος θέλει να φύγει και πάλι σε ενθουσιασμό, θα κλαπεί όπως η μπάλα από τον Τζοπανάκη. Στον Κρυθαρίδη θα προσπαθεί να περάσει και πάλι Σαββίδης θα κοιμάσει ο πρώτος πόντος στη λήξη, άστοχο, rebound του Σαλαβάτη. Ένας του πρώτος πόντων του Τουρόγλου, άστοχο. Το Πανάκης τώρα με την μπάλα. Τόσο ο Γρόλοφ, ο οποίος όμως τον οποίο θα θαυματίσουν κάτι κανονικά. Έχουμε επαναφορά για τους ματούς Τσομπανάκης, ο οποίος πιέζεται από Τσακίρι. Τσομπανάκης είναι μόνος να διστάσει για τρεις. Να περάσει μέχρι μέσα στο στάρι τελικά άστοχο. Rebound από τον ίδιο. Τσομπανάκης ξανά άστοχο, θα δεχόμενη μια φορά Κόλε. Στο στάρι για τρεις, airball. Προσπάθησε εκεί να σώσει. Έχουμε φάουλ και κατοχή του Σιγκρή. Κύρις την μπάλα για τον Σαλαβάτη. Σαλαβάτη ξανά θέλει να παίξει στο post. Περνάει πάρα πολύ όμως να τελειώσει και πάσει με το δεξίδι χέρι. 23-40 πλέον έχουν πάρει μια πολύ καλή διαφορά η Σιντρή. Κυφαρίζεις την πάλα στο Ζωθόπουλο. Το Κόλεκ θα κοπεί όμως και έτσι έχουμε επαναφορά για τους μαγκούφιδες. Κεθαρίδης. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Δεδόπουλος. Γιωργόλο θα γυρίσει με το δεξί χέρι. Άστοχο. Θα φύγει για ακόμα μια φορά στον εφηδιασμό. Πολύ όμορφα η Σεντρίν. Με τον Τζακίρι. Ως μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της περιόδου. Σαλαβάτης. Και ίσως πιο το ζύζι. Στα
Μαυρίδης. Πολύ μου φυπάσει το Τζακίρι. Τζακίρι στέκεται για λίγο σουτάρι άστοχος. Rebound το Κόλεμ. Και έχουμε 20 δευτερόλεπτα. Τελικά θα είναι η τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου. Και θα είναι Βερδόπουλος από τη γωνία για 3 άστοχος. Και έχουμε την ίδια σχέση του δεκαλέπτου. Το σκόρ είναι 23-42. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επανερχόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Το σκορ είναι 23-42 υπέρ των Συντρίμ. Έχουν πάρει μια πολύ καλή διαφορά με την καταπληκτική της εμφάνιση στο τρίτο δεκάλεπτο. Μεγαλόπουλος, Μαυράκης. Και ακόμα μια φορά σαν να ζώνει με μπούφιντες. Μαυράκης δίνει και πάλι στο Μεγαλόπουλο, στάρει για 3, άστοχος. Παλεύει το rebound Σαλαφάτης και τελικά η μπάλα είναι για τους Μαγκούφιλες. Σε άμενα ζώνη και ακόμη μια φορά και η συντρίβη. Για να δούμε, Σαβίδης. Είναι πάλι στο Γεωργόλος. Δεδόπουλος, στάρει για 3, άστοχο και αυτό, πολλά άστοχα σουτ για τους Μαγκούφιλες, κυρίως από τον Δεδόπουλο, ο οποίος αν και ξεκίνησε καλά, και ένα μεγάλο σερί άστοχο σουτ. Μεγαλόπουλος. Δίνει στο Μαυράκι. Ποιος μαρκάρεται από το Δεδόπουλο, θα τον περάσει. Θα τον πάσει στο Σαλαβάτη, θα στάρει. Άστοχος. Λοιπόν, Γεωργόλος. Δεν έχει γυρίσει όλη η επίθεση του Μαγκούφιδων. Σαβίδης. Μπορεί να το πάσει στον Κόλεβ. Περνάει κάτω το καλάθι. Κλείνει τα ποδιά που θα χάσει την μπάλα. Θα επιτευχθούμε εδώ μια φορά η Συντρίμ. Και ο Μαυράκης ανελόγως θα κάνει το 23-44. Λέω που πηγαίνουν διαφορά και λέει και πάνω από τους 20 πόντους. Αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό στο μάτς, λογικά οι Μαγκούφιδες θα χάσουν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για το Winter Cup. Χάσει ο Κόλεφ και ο Μεγαλόπουλος θα φύγει σε ενθουσιασμό ανενόχλητος για να σκοράρει 2 ακόμα πόντους για την ομάδα του. Βλέπουμε σιγά σιγά και οι Μαγκούφιδες να μην έχουν τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουν να γυρίσουν κάπου το παιχνίδι. Δεν το παρατάνε όμως γιατί είναι μια αρκετά μαχητική ομάδα. Κόλλερ. Τώρα ξανά την πάω στον χώρο, ο οποίος σουτάρει για 3, άστοχος. Λοιπόν, Γεωργόλος όμως. Σγουρώ τώρα στην επαναφορά. Μην πάω στο Δεδόπουλο και ο Δεδόπουλος με τη σειρά του τον Κόλεβ. Ο Κόλεβ όμως πάνω στην προσπάθειά του θα δεχτεί φάουλ. Και θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Είναι η πρώτη του στο παιχνίδι. Πολύ βολή άστοχη για τον Κόλεβ. Η δεύτερη βολή όμως θα είναι εύθετη. Θα μειώσει στο 24-46 και έχουμε και 2 αλλαγές για το Συντρίμ. Ας μέσα θα πει ο Σπύρος Τερζίδης και ο Τουρόγλου. Σπύρος Τερζίδης, Σπύρος Τερζίδης θα σουτάρει για 2. Άστοχος rebound του Σγουρού. Σγουρός εδώ στο πάω στο Σαββίδη. Σγουρός το αφήνω να μπει μέχρι μέσα. Μαρκάρτε όμως πάρα πολύ όμορφα από το Μαυράκι και έχουμε κατοχή για τους φιλοξενούμενους, για τους φυσικά φιλοξενούμενους.
τώρα με την μπάλα. Η Σαλαβάτης. Η Σαλαβάτης προσπαθεί να περάσει τον Κόλεβ κάτω από τη ρακέτα. Θα γυρίσει με πίβοτ, άστοχο όμως. Ένα ακόμα rebound για τον Κόλεβ. Σε έχουν μείνει 6-40 για το τέλος του παιχνιδιού. Η Σαλαβάτης εκεί πέρα πήγε να κλέψει την μπάλα. Θα επιπέσει όμως σε λάθος. Και θα κάνει φάουλ στον Σαββίδη. Και αλλαγή για τους Μακούφηδες. Καθώς έξω θα βγει ο Σαββίδης. Θα πάρει τη θέση του Τσομπανάκης, ο οποίος θα επαναφέρει και την μπάλα. Δεδόπουλος. Δεδόπουλος ξανά. Βλέπει πολύ όμορφο τον Κόλεβ, ο οποίος μια εξαιρετική κίνηση. Θα χάσει όμως το καλάθι. Μάχης εκεί για το rebound. Δεύτερη ευκαιρία για να μειώσουν κάποια διαφορά. Έχουμε μείνει 3 δευτερόλεπτα για επίθεση. Στο μπανάκι θα πάρει μπάλα, θα σκάρει εύστοχος. 26-46 μετά από αρκετή ώρα η διαφορά πάει γίνει στους 20 πόντους. Μαυράκι δίνει μπάλα στο πλήρω Τριζίδη. Ο Μαυράκης του Ρόγλου. Όμως πάσα αυτό ο Σαλαβάτη, ο οποίος θα χάσει το καλάθι. Rebound του Βεζίτζη. Εδώ που συμβώς την πάση του Βεζίτζη, ο οποίος σουστάρει άστοχος. Rebound από τον Γκόλεμ. Και θα πάει την μπάλα, θα σουστάρει για 3 άστοχος. Μακρινό rebound. Κίτσο Μπανάκη, όπως θα δοκιμάσει και αυτός ένα στους τριών πόντων και αυτό άστοχο όμως. Δεν έχει κάποιο συνοχλήσει ο Μαυράκης. Φαίνεται να έχει κάποιο μικρό τραυματισμό. Δεν βλέπουμε, έχει χτυπήσει. Θα υπάρξει βέβαια αλλαγή. Έχουμε επαναφορά για τους Μαγκούφηδες. Μέσα Τσομπανάκη. Τσομπανάκη βλέπει στην κορυφή της ρακέτας τον Κόλερ. Όλοι θα πηγήσει στον Βεζίρτζη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα κατεβάσει μετά από πάρα πολύ ώρα διαφορά κάτω από τους 20 πόντους. Τσακίρς που προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Θα δεχτεί το φάουλ. Έχουμε πάλι αλλαγή για τους Μαγκούφηδες. Σαλαβάτης. Αυτή να δει την πάσα. Το πάλι στον Ρόγλου θα επιτρέψει όμως σε βήματα. Τσομπανάκης. Βεζίρτζη, σωματίζει στα στάρι, άστοχος. Μακρινό rebound του Τσακίρη. Τσακίρης, πάρα πολύ όμορφη συνεργασία με τον Σπύρο Τερζίδη. Ποιος θα κάνει το 28-48, αρκετά χαμηλό σκορ. Γιωργόλοφ. Θα δώσει την πάση πάλι στο Βεζίρτζη, θα χλαπεί όμως από τον Σαλαβάτη, ο οποίος θα δώσει την πάση του Τσακίρη. Και μόλις τώρα μια στη φάση κάνοντα το 28-50. Τσομπανάκης. Ο Τζίρτζης διστάζει και βάζει Τσομπανάκη, όπως αρκεί το σκριν στη γωνία για τον Κρυθαρίδη. Παίρνει τα βήματα, φτάρει άστοχος. Πρέπει να βγουν σε ενδιασμό, η μπάλα όμως θα κλαπεί από τον Τσομπανάκη και ο Γιώργολος σε ένα εύκολο layup.
Εκεί η διαφορά και πάλι στους 20 πόντους. Συντήνει δρόμο τώρα με την μπάλα του Ρόγλου. Βλέπει τους Αλαβάντες που κόπηκε. Αλλά θα χάσει την μπάλα άντε κανονικά. Πάρα πολύ όμως υπάρχει game, Τσακίρης μόνος του για 3, άστοχος, rebound Γιωργόλοφ. Τσομπανάκης, είναι απέναντι σε Βετζίδης ο οποίος είναι μόνος του. Βετζίδης, ένας Τσομπανάκη. Με αρχηγονάκι. Υπάρχει λεφτά απέναντι σε Μπουχαρίδη, Τσομπανάκης και πάλι. Πάρα πολύ όμως η άμυνα, 2 δευτερόλεπτα στο σουτ. Με φάουλ. Και ο Τσομπανάκης έχει λύσει 2 λεφτά βολές. Πότε βολή θα είναι εύστοχη. Η βολή όμως θα είναι άστοχη, παλεύει και το λιπάνο πόλε και τελικά κατοχή θα είναι για όψιν πριν. Τριζίδης. Σταυρίδης, θα δώσει απέναντι στον Τζακίρη. Πάθει να δώσει το πώς για τον Τριζίδη. Ζάμπολ και η μπάλα είναι για τους συντρίμους. Έχει τελικά κάνει λάθος με το βελίλα και η μπάλα έχουν μείνει από πίσω. Τσομπανάκης θα δώσει απέναντι για τον Βεζίτσι. Βεζίτσι πολύ ωραία στο κόψιμο του Πόλεφ, σουτ άστοχο. Rebound του Σταυρίδη όμως. Το φάλο από Γιωργόλοφ. Σκορνέ 31-50. Είναι 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Σταυρίδη τώρα με την μπάλα στον Τσακίρη. Τσακίρη προσπαθεί να περάσει, δεν μπορεί, δίνει απέναντι την μπάλα στον Τουρόγλου που στάρει για 3, έστωχος! Yeah. 31-53 το σκορ το παιχνίδι πλέον. Yeah. Έχει πάει στα χέρια των συντρίμ. Yeah. Να εξαιρετική εμφάνιση. Βεζίτης ο στάρει για 2, άστοχος. Πριν πάμε το κόλλες, Βεζίτης ξανά με το αριστερό χέρι. Φέρει και πάλι διαφορά στους 20 πόντους. Εξαιρετικό, πάση γέμι το συντρίμ. Τσακίρη, ελεύθερο, σουστάρι, άστοχος. Rebound του Πόλε. Είναι απέναντι στον Πόλεφ ο οποίος είναι μόνος του, δοκιμάσουν τον Γιώργο Πόντον. Airball, rebound του Βεζίτζη, μπερδεύονται εκεί πέρα με τον Γιώργο Πόλο. Τελικά ο Κρυθαρίδης θα στάρει και αυτό θα στο χώρο και άλλο rebound των Μαγκούφιδων. Κρυθαρίδης, αφού μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Εδώ στον Κόλεφ, ο Κόλεφ ζυγίζει επιλογές του. Τσομπανάκης αυτός ο Κρυθαρίδης, θα στάρει για 3, εύστοχος. 36-53. Δεν έχει κάποια σημασία, έχει ακόμα σαν
δευτερόλεπτα, δύο επιθέσεις λογικά το μία και μία για την κάθε ομάδα. Λιβέρης θα ζητάς για τρεις, θα δώσουν του Ρόγλου. Του Ρόγλου στη γωνία για τον Τζαγκύρη. Θα δώσει στον πώς πολύ όμορφα και τον Λιβέρη. Θα αστοχίσει όμως, κόλλει το rebound. Με 20 δευτερόλεπτα να απομένουν. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση. Και έτσι έχουμε νικητές του συντρίμπλικο σκορ 36-53.